2020 για το πειραματικό κέντρο τεχνών συνοψίζεται στη λέξη και στην έννοια της ανασύνθεσης. Ανασυνδύονται τα είδη, πια δεν είναι μόνο οι εικαστικές τέχνες, είναι όλο ένα φάσμα τεχνών. Είναι δεσμεύσεις παλαιότερες και καινούργιες, είναι όλα νέες παραγωγές του πειραματικού κέντρου τεχνών και σίγουρα θα δει το κοινό και θα ακούσει πολλή μουσική, πολλή εικόνα, κινηματογράφο. Πιάνουμε όσο το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα των τεχνών για να αξιοποιήσουμε και την νέα επωνυμία του φορέα ως πειραματικού κέντρου τεχνών. Έχουν ήδη δύο εκθέσεις στο χώρο σας. Μπορούμε μήπως να απομονώσουμε μία συλλογή που θέλετε έτσι λιγάκι να δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτά που τρέχουν την τρέχουσα χρονιά? Θα τελειώσουμε το καλό ότι ο τέλος της Biennale θα σηματοδοτήσει την έναρξη της πρώτης έκθεσης καινούριας του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών, που είναι η Τίμη Παράνομη. Και είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, γιατί είναι τα έργα και ό,τι παράχθηκε μέσα στις φυλακές των βιβατών από καλλιτέχνες και κρατούμενους. Είναι πάρα πολύ μέσα στο χαρακτήρα του προφίλ, δηλαδή πια του Πειραματικού Κέντρου, και νομίζω ότι θα είναι μια έκθεση που θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια.